Να σας πω κάτι. Όχι. Όχι. Οκ. Okay. Τι έπαθες τώρα? Ότι γουστάρω. Έλα, κάνε το βίντεο. Τώρα δεν θέλω. Έλα ρε παιδί μου, κάντο. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εντάξει, δεν ξαναπετάξει μαλακία. Λοιπόν, που λέτε, τι λέγαμε τώρα πριν μα διακόψει το αρχή. Πριν από λίγο μίλησα στο τηλέφωνο τέλος πάντων με ένα φιλαράκι για κάτι συνεργασίες και τα λοιπά, τέλος πάντων άσχετο. Και εκεί που μιλάμε για διάφορα, πού θα πας, τι θα κάνεις αυτές τις μέρες και αυτά, τέλος πάντων πέφτει στο τραπέζι το Halloween, που είναι σε λίγο καιρό. Και αρχίζει τώρα το γνωστό, αυτά τα ξενόφερτα και οι Αμερικανιές και το ένα και τ' άλλο και που μας έχουν φέρει και όλοι τρελαίνονται με κάτι τέτοιες ιδέες και τέτοια. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εδώ δημόσια, ενοχλεί κανέναν μέσα του πραγματικά το Halloween? Τι εννοώ έτσι, γιατί να πρέπει να ασπαστείς την ιδέα και την παράδοση του Halloween για να απολαύσεις μια τέτοια γιορτή? Αντίστοιχα, ας πούμε, πρέπει να είσαι φανατικός χριστιανός για να απολαύσεις τα Χριστούγεννα? Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μας κάνουν χαρούμενους, τα οποία, μαντέψτε, δεν σχεδιάστηκαν για σένα αποκλειστικά. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ και με κάνει να χαμογελάω το να βλέπω χιόνι. Με ωφελεί κάπου το χιόνι? Όχι, μου σπάει τα. Αρχικά είμαι μηχανόβιος, που σημαίνει ότι δεν πας πουθενά. Δεύτερον, το επάγγελμά μου είναι τουριστικός πράκτορας, ο οποίος διοργανώνει οδικές εκδρομές, που σημαίνει ότι το χιόνι μου κλείνει το σπίτι. Τρίτον, δεν ξέρω σκι. Ούτε έχω χρόνο να πάω για σκι, γιατί έχω πάρα πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Έλα όμως που μου αρέσει και με κάνει και χαμογελάω και είμαι χαρούμενος. Χριστούγεννα. Πόσοι από εδώ μέσα είστε φανατικοί χριστιανοί? Να είστε οι μισοί. Παρόλα αυτά όμως, ο μόνος λόγος να μην ευχαριστιέσαι τις ημέρες των Χριστουγέννων, που είναι όλα στολισμένα, ακούς μουσικές κτλ., είναι ένα εγκάου. Δηλαδή να έχεις πραγματικά πρόβλημα στον εγκέφαλο, ρε παιδί μου, να είσαι γεννημένος μίζερος. Ας πάρουμε άλλο ένα παράδειγμα. Το Πάσχα. Αυτοί που καθιέρωσαν τη γιορτή του Πάσχα ήταν οι Ιουδαίοι, όχι οι χριστιανοί. Για αυτούς είναι η ανάμνηση της εξόδου και τη γιορτάζουν γιατί απελευθερώθηκαν οι Εβραίοι, ας πούμε, από τον Αιγυπτιακό οκλειό. Μετά καθιερώθηκε σαν γιορτή από τους χριστιανούς για την Ανάσταση του Χριστού. Πρέπει να είσαι Ιουδαίος ή φανατικός χριστιανός? Κι όμως, μαζεύεστε όλοι μαζί, φίλοι, οικογένεια κτλ. Βάζετε μουσικούλα, σουβλίζετε και το αρνί, που πια δεν σουβλίζουν και πάρα πολύ αρνί, απλά τρώνε κρέατα κτλ. Και περνάτε ωραία. Εκτός κι αν είσαι vegan που κάθεσαι στη γωνίτσα σου και κλαις για τη γενοκτονία των αρνιών. Που στην τελική να σας πω και κάτι, δεν είναι και παράξενο, γιατί όντας vegan δεν έχεις και πολλούς λόγους να χαμογελάς. Πού θέλω να καταλήξω? Είναι απλά άλλη μια γιορτή για παιδιά. Σαν τις Απόκριες. Και πριν μου γράψετε στα σχόλια ότι είναι σατανιστική γιορτή και παγανιστική γιορτή και άλλα τέτοια και ντύνονται, λέει, με τρομακτικά πράγματα όπως βρικόλακες και δεν συμμαζεύεται. Ειδικά με είσαι γυναίκα, μην μιλάς καθόλου, έχεις δει 48 φορές την τριλογία Twilight. Και δεύτερον, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Σας ενοχλούν οι βρικόλακες και τα τέρατα και όλα αυτά. Τις Απόκριες όμως που εσύ ή η γκόμενά σου ή η φίλη σου ή η κολλητή σου ή η μάνα σου ή δεν ξέρω ποιος τι δίνεται σεξι καλόγρια, σεξι φουρνάρισα, σεξι δασκάλα, σεξι καμπόισα, σεξι αστροναύτης, σεξι πόκεμον. Εκεί δεν πειράζει, τάξη και ηθική. Ξεκολλάτε από τα μυαλά σας. Προσθέσαμε άλλη μια γιορτή από το πουθενά για να παίζουν τα παιδάκια και να είναι ωραία. Εγώ από καρδιάς θέλω να ευχηθώ σε όλους. Happy Halloween! Μπορούσα να χαμηλώσω τη φωνή. Μπορούσα. Μπορούσα να κόψω το βίντεο στο πέμπτο μιάου. Μπορούσα. Το έκανα. Nope.